Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων, τον κύριο Νίκο Σκουλά. Καλησπέρα, καλημέρα σας μάλλον. Καλή σας μέρα κύριε Σφακιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Γνωρίζω ότι οι υποχρεώσεις σας τρέχουν και μάλιστα βρίσκεστε και εκτός Κρήτης. Γι' αυτό σας ευχαριστώ διπλά που είστε μαζί μας. Είναι σημαντικό να δώσουμε απαντήσεις στους ακροατές μας. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα κύριε Σκουλά ότι το χρονοδιάγραμμα για το έργο στη Λεωφόρο Καζαντζίδη είναι για 12 μήνες περίπου εργασίες πριν από το. Είναι και για τα δύο ρεύματα 12 μήνες εργασίες, έτσι? Βέβαια. Και για τα δύο ρεύματα. Περιμένουμε λοιπόν και αν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με το χρονοδιάγραμμα πριν από το Πάσχα να δοθεί σε κυκλοφορία το τμήμα που είναι τώρα κλειστό. Έτσι είχαμε πει, αυτό προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς σε ό,τι πούμε, σε ό,τι προγραμματίζουμε. Έχοντας πάντα υπόψη τις απρόβλεπτες συνθήκες, μια ανατροπή μιας κατάστασης, μία ένταση σε εργολαβίες του ίδιου εργολήπτη. Θεωρούμε ότι από την επόμενη εβδομάδα μπορεί να εγκατασταθεί κάποια στιγμή για ασφαλτόστρωση στο έτοιμο ρεύμα της Καζαντζίδης που είναι τώρα κλειστό ο εργολάβος, προκειμένου να κάνει την ασφαλτόστρωση αυτού του τμήματος. Αυτό δεν θα σημαίνει βέβαια τίποτα για τη διαφοροποίηση στην κυκλοφορία. Απλά το νέο τμήμα που θα δοθεί σε κυκλοφορία, αυτό δηλαδή που είναι τώρα κλειστό, θα γίνει πάλι άνοδος, προς Βιάνο δηλαδή, προς Αρχάνες, και θα συνεχίσει κάθοδος να συντελείται μέσω της βιομηχανικής περιοχής. Άρα θα παραμείνει λοιπόν η άνοδος από τη Λεωφόρο Καζαντζίδη, απλά θα γίνεται από το άλλο ρεύμα και η κάθοδος κανονικά θα συνεχίσει από την πρώην Μασόλου, την Καζαντζίδη. Θα μεταφερθεί η εκτέλεση των εργασιών το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμο. Έχω την αίσθηση. Ναι, μου δίνετε λίγο. Μια σημαντική διαφοροποίηση, ναι, είναι ότι η ποιότητα του νέου δρόμου, του νέου ασφάλτου της Αντιολυθύρης, είναι εκθετικά διαφορετική σε σχέση με αυτή που υπήρχε πριν την εκτέλεση του έργου. Ναι. Συν το ότι θα έχουν πάψει να μας απασχολούν τα πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία ταλαιπωρούσαν εκεί την περιοχή και προκαλούσαν θέματα ασφάλειας και σοβαρή επικίνδυνο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα επιβαρημένο τμήμα, ένα επιβαρημένο οδικό τμήμα, με δεδομένο βέβαια και τα βαρύ οχήματα τα οποία περνάνε συχνά από το σημείο και χρειαζόταν μια παρέμβαση. Παρά τα αυτά, είναι η αλήθεια ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, κύριε Σκουλά, για το τι γίνεται τελικά με την οδό Καράτζη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια οδός η οποία σηκώνει αυτή τη στιγμή ένα βάρος που δεν της αναλογεί. Και όταν λέω δεν της αναλογεί, εννοώ με τα χαρακτηριστικά που έχει. Ήταν ήδη πριν ένα επικίνδυνο δρόμο. Το οποίο έχει σχεδιαστεί δεν είναι για να σηκώνει αυτό τον όγκο εργασιών, αλλά δεν έχουμε πιο ορθή διοχέτευση τη κυκλοφορία παρά μόνο από εκεί. Εάν για παράδειγμα κάναμε άνοδο και κάθοδο το ένα ρεύμα κυκλοφορία, ο κίνδυνο των ατυχημάτων θα ήταν πολύ πιο αυξημένο. Και όλα αυτά, κυρία Σφακιανάκη, εμεί μπορεί να τα υλοποιούμε σαν υπηρεσία, αλλά περνάνε από την προεργασία της αστυνομικής διεύθυνσης, της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, της εργολήπτριας εταιρείας φυσικά. Μία σειρά δηλαδή εμπειρογνωμόνων αποφαίνονται για το ασφαλές, το βέβαιο και το λιγότερο οχληρό της κάθε κυκλοφοριακής ρύθμισης κατά την εκτέλεση έργων. Ναι, καταλαβαίνω ότι λέτε ότι είναι μια συνέργεια λοιπόν, ότι οι αποφάσεις. Βέβαια, είναι συνέργεια. Ναι. Υπάρχει μια θεσμική σύμπνοια. Ναι. Πριν την θέση σε εφαρμογή μια κυκλοφοριακή ρύθμιση, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το συγκεκριμένο δικό τμήμα. Το λέμε και το ξαναλέμε, ειδικά τις ώρες αιχμής. Είμαστε κάθε μέρα πολύ έτσι ανήσυχοι για το αν εκτελείται ορθά η κυκλοφοριακή ρύθμιση. Στην αρχή της τοποθέτησής σας. Στην αρχή της τοποθέτησής σας, κατάλαβα ένα προβληματισμό στο αν το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί. Εκείνο το οποίο τουλάχιστον εμείς περιμένουμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ωραία. Θεωρούμε ότι την επόμενη εβδομάδα μπορεί κάποια στιγμή να μπει εκεί πέρα ο εργολάβος για την ασφαλτόστρωση. Οπότε ο ορίζοντας του Πάσχα που έχουμε θέσει μπορεί και να μην είναι μεγάλος. Ωραία, γιατί ξέρετε, ο κόσμος, ναι, okay, να δείξει την κατανόηση που πρέπει και την προσοχή που πρέπει, γιατί οφείλει να το κάνει για να γίνουν έργα τα οποία οφείλουν να γίνονται. Ωστόσο, ξέρετε ότι είναι αυστηρός ο κόσμος, ότι έχει να κάνει με τα χρονοδιαγράμματα. Θέλουν να δουν. Διότι σχολάει από τη δουλειά του και θέλει να πάει σύντομα στο σπίτι του. Θέμα ασφάλειας. Θέλει να μεταφέρει τα εμπορεύματά του από την ενδοχώρα στο λιμάνι και καθυστερεί.
διότι δεν υπάρχει η κανονικότητα η οποία προϋπήρχε πριν την έναρξη των έργων. Και βέβαια είναι αυστηρός ο κόσμος, και βέβαια ανυπομονή, και βέβαια και εμείς από τη 12μηνη σύμβαση μετράμε πόντο, πόσο έτσι συντομότερα μπορούμε να είμαστε την επίθεση αυτό το οποίο δικαιούται ο κόσμος. Έτσι. Και οφείλουμε, αφού ολοκληρωθεί το έργο αυτό, κύριε Σκουλά, να είμαστε αυστηροί και στο κατά πόσο θα τηρηθεί η απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων από την Καράτζη, που τώρα γίνεται αναγκαστικά, αλλά και πριν βλέπαμε ότι δεν τηρούταν από όλους. Τώρα θα μου πείτε, αυτό δεν είναι και κομμάτι της δικιάς σας αρμοδιότητας. Αυτό όμως είναι θέμα αστυνομικής. Ναι, βέβαια. Οφείλω να το βάλω στη συζήτηση, γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει ο δρόμος για να περάσουν τα βαρέα οχήματα, δεν θα γλιτώσουμε κάτι με 10 δευτερόλεπτα να έρθουμε από αυτή την οδό και όχι από τη λεωφόρο Καζαντζίδη. Αυτό το βάζω εγώ στη συζήτηση. Ξέρω δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητας, αλλά καλό είναι όσοι μας ακούνε να το κρατήσουν στο πίσω μέρος του εγκεφάλου τους, γιατί έχουμε δει τραγελαφικές καταστάσεις ακόμα και όταν ο δρόμος, ακόμα και όταν η λεωφόρο Καζαντζίδη είναι ανοιχτή. Αυτό εννοώ, κύριε Σκουλά. Μάλιστα. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με τον κόβο των γουβών, γιατί κάναμε και εκεί ένα σχόλιο, κύριε Σκουλά, νωρίτερα, ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τον κυκλικό κόμβο, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης, τα συνεργεία δουλεύουν. Πρέπει να σας πω ότι είμαι και κάτοικος της περιοχής, οπότε γνωρίζω πολύ καλά και την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου σημείου. Είπαμε ότι επιτέλους κάτι γίνεται στη συγκεκριμένη διασταύρωση. Ένα σημείο από το οποίο περνούσαμε και κάναμε όλο το σταυρό μας. Έχω κάποιον συνάδελφο, περίπου 60 ετών, δικηγόρο, ο οποίος μου έλεγε ότι όταν ήταν στο δημοτικό, η μητέρα του τον έβαζε να γράφει εκθέσεις και αιτήσεις για το ότι χρειάζεται να γίνει κόμβος εκεί, σε αυτό το σημείο της παλιάς εθνικής οδού. Ναι. Αυτό μόνο σας λέω. Ναι. Πολλά χρόνια. Το οποίο πολλές καθυστερίες. Έτσι. Πολλά χρόνια φωνάζουμε, όχι μόνο ως κάτοικοι, ως δημοσιογράφοι που καταγράφουμε τα προβλήματα. Πολλά χρόνια φωνάζουμε ότι το συγκεκριμένο σημείο και άλλες διασταυρώσεις των κουβών θέλουν παρεμβάσεις. Καταγράψτε λοιπόν, κυρία Σφακιανάκη, ότι ξεκίνησαν οι εργασίες. Καθυστέρησαν να ξεκινήσουν διότι δεν είχαμε κυκλοφοριακή ρύθμιση. Άκουστον, ναι. Έτσι. Ναι. Εμείς ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε από τα Χριστούγεννα εκεί πέρα. Πού ήταν η καθυστέρηση, δηλαδή, σε ποιο σημείο. Θα είχαμε ολοκληρώσει κιόλα. Όμως, επειδή πρέπει να είμαστε σύνομοι, επειδή πρέπει όλα να γίνονται by the book, ή αλλήμον αν όχι, επειδή όλα να γίνονται με την προβλέψη του νόμου, υποχρεωθήκαμε να ξεκινήσουμε 15 του Μάρτη. Τι να κάνουμε. Όμως δεν χάνουμε μέρα, βλέπετε την εντατικότητα των εργασιών. Δεν υπαναχωρήσαμε στις οποιασδήποτε διαμαρτυρίες να πάει από φθινόπωρο να δούμε τη μελέτη. Όχι, όλα αυτά έχουν συμβεί. Έχουν συμβεί. Η αδράνεια δηλαδή και η αναβλητικότητα δεν μας έκαμψαν και δεν θα μας κάμψουν. Mm-hmm. Και προχωράμε στην εκτέλεση της εργασίας. Υπάρχουν προβληματισμοί που καταγράφονται. Τις ευαισθησίες των πολιτών, mm-hmm. τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά και την ανάγκη της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών να απολαμβάνουν οδική ασφάλεια. Οι προβληματισμοί και οι διαμαρτυρίες που καταγράφονται, κύριε Σκουλά, τι αφορούν. Αφορούν, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν εκεί κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι λένε ότι δεν έχει γίνει σωστή μελέτη του έργου, ότι βάζουν τα δικά τους ερωτηματικά στο κατά πόσο. Κύριε Σφαγιανάκη, να πάει λίγο πιο δεξιά, να πάει λίγο πιο αριστερά, mm-hmm. να μην βολέψει εμένα, να βολέψει εσάς περισσότερο. Αυτό είναι το θέμα. Όμως η μελέτη ετέθη στο Δήμο Χερσονήσου υπόψη, mm-hmm. μπήκε σε όλες τις διαδικασίες διαφάνειας τις οποίες απαιτεί ο νόμος. Αν ήταν κάτι να είχε επισημανθεί, θα είχε συμπεριληφθεί σε αυτό το οποίο εκτελείται τώρα. Άρα λοιπόν. Άρα δεν περιμένουμε καμία παρέμβαση, είναι ξεκάθαρο, έτσι. Όσο έχει προχωράει το έργο. Κάθε καθυστέρηση θα ήταν πολύ απλά εις βάρος της ασφάλειας των πολιτών. Mm-hmm. Τόσο απλά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν. Και τόσο επικίνδυνα. Προχωράει με τον αρχικό σχεδιασμό, όπως τουλάχιστον φαίνεται να έχει σχεδιαστεί έτσι και το έργο, το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε 3 μήνες. Έτσι είπαμε. Έτσι να κάνουμε, κύριε Σκουλά. Πρέπει να είναι κανείς ειδωλός και με τα χρονοδιαγράμματα και με τις δηλώσεις, διότι ανακαλύπτεται κάτι το οποίο δεν είχε προβλεφθεί και ανατρέπει τα πάντα. Ναι. Ή λείπει ένα υλικό με τις δυσκολίες στην τροφοδοσία που έχει προκύψει στην παγκόσμια κοινότητα, ή τα πράγματα είναι διαφορετικά από αυτά που έχει διατυπώσει δημόσια ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης. Ή μετά είναι έκθετος.
Και αυτό. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε, χρονοδιαγράμματα. Και το λέω και για αυτό το έργο, κύριε Σκουλά. Γιατί ο κόσμος που μας ακούει τώρα θα σας πει: εντάξει, λείπει ένα υλικό. Νομίζω ότι κάθε εργολάβος, όταν ξεκινάει ένα έργο, γνωρίζει τι υλικά χρειάζεται. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, ακόμα στο βουβόν, πρέπει να είναι έτοιμο. Δεν χάνουμε μέρα. Προχωρούν οι εργασίες. Κάθε μέρα είμαστε σε συνεργασία με τους μηχανικούς της εργολήπτριας εταιρείας. Τα στελέχη της υπηρεσίας μας είναι παρόντα εκεί, εποπτεύοντες και διευθετούντες τα θέματα τα οποία προκύπτουν κάθε μέρα. Δουλειά να γίνεται και δουλειά γίνεται. Έτσι, δουλειά λοιπόν να γίνεται, να ολοκληρώνεται, να τη βλέπουμε να τρέχουμε, να μην καταγράφουμε καθυστερήσεις για λόγους που, όπως είπατε κι εσείς, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Είπατε, τον Νοέμβριο ήσασταν έτοιμοι και ξεκινήσαμε τον Μάρτιο. Για να μην μιλήσουμε για την καθυστέρηση των ετών πίσω, που πραγματικά ένα τεράστιο γιατί αιωρείται από αυτή την περιοχή, πάνω από αυτή την περιοχή. Γιατί τόσα χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτή τη διασταύρωση και σε όλες τις διασταυρώσεις και δεν ξέρω αν ο σχεδιασμό σα. Μόλις ξεκινήσαμε, είχαμε διαμαρτυρία να ξεκινήσουν τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη. Μα όχι. Μα δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει, ενώ θα ξεκινήσει και αυτό το τεράστιο το τουριστικό ρεύμα, γιατί η περιοχή είναι αμιγώς τουριστική και από εκεί υπάρχουν πολλά οχήματα τα οποία οδεύουν και προς άλλες τουριστικές περιοχές, όπως είναι η Χερσόνησο, στα Μάλια, η Σταλίδα και στην αντίθετη κατεύθυνση από τις περιοχές αυτές προς το Ηράκλειο. Άρα θα πρέπει το συγκεκριμένο δικό τμήμα να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια, έστω και ας έχουμε καθυστερήσει λοιπόν τόσα χρόνια. Υπάρχει σχεδιασμός, κύριε Σκουλά, για τις υπόλοιπες διασταυρώσεις, και αν ναι, τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός αυτός, ή αν υπάρχει έστω σε επίπεδο σκέψης στην περιφέρεια Κρήτης? Αυτή τη στιγμή εκτελούμε τον κόμβο των βουβών. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο για οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό τώρα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε ανανεώνουμε λοιπόν την συζήτησή μας για αργότερα, για να δούμε και άλλα σημεία του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. Περιμένουμε την ολοκληρωσή του, περιμένουμε λοιπόν να συμβάλλει καθοριστικά σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια των οχημάτων, των πεζών, των κατοίκων, των επισκεπτών, όλων όσων διέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας και μας δώσατε απαντήσεις, κύριε Σκουλά. Κυρία Σφακενέτη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας πω κλείνοντας ότι ετοιμαζόμαστε από εβδομάδα επίσης να εγκατασταθούμε στο πρώτο 1,5 χιλιόμετρο για την ασφαλτόστρωση της παλιάς εθνικής οδού εντός του Κοκκινιχάνη. Ωραία. Άλλη μια πολύπαθη περιοχή. Άλλη μια πολύπαθη περιοχή, κύριε Σκουλά, μου βάζετε κι άλλα στη συζήτηση. Βέβαια. Περιμέναμε την ολοκλήρωση των έργων της ΔΕΗ. Δεν έχουν ολοκληρωθεί σε όλο τον άξονα. Αλλά δεν είναι και η κατάσταση αυτή την οποία βιώνουμε. Είναι πολλούς μήνες αυτή η κατάσταση εκεί. Οι κάτοικοι στο Κοκκινιχάνη ζουν μια δραματική κατάσταση. Το πρώτο 1,5 χιλιόμετρο τα έργα της ΔΕΗ, θα κάνουμε το πρώτο 1,5 χιλιόμετρο. Να αμβλύνουμε όσο μπορούμε. Αυτό το 1,5 χιλιόμετρο, κύριε Σκουλά, αυτό το 1,5 χιλιόμετρο για να ολοκληρωθεί, πόσο διάστημα πήρε? Γιατί μιλάμε τώρα για. Αυτό, κύριε Σφακενάκη, πρέπει να το ρωτήσετε στη ΔΕΗ. Για 1,5 χιλιόμετρο οι κάτοικοι μιας ολόκληρης περιοχής. Τρία χιλιόμετρα σύνολο. Για 3 χιλιόμετρα σύνολο. Λέμε τώρα το 1,5 που έχει ολοκληρωθεί. Για 3 χιλιόμετρα σύνολο οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής εκεί στο Κοκκίνι τόσους μήνες ταλαιπωρούνται. Οι επιχειρηματίες ζουν με τη σκόνη μέσα στα καταστήματά τους. Για να μην σας πω μόνο και πρώτα η ΔΕΙΑΧ. Η ίδρυση και αποχέτευση του Δήμου Χερσονήσου. Ναι. Μετά δεν είχε ετοιμότητα μελετητική ιδεή για την υπογειοποίηση των καλωδίων. Και εμείς φυσικά, κυρία Σφαγιανάκη, δεν μπορούσαμε να πάμε να ρίχνουμε άσφαλτο σήμερα και να την κόβουν μεθαύριο για να υπογειοποιήσουν τα καλώδια. Ναι, το οποίο γίνεται. Οπότε και σε αναγκαστικά αναμέναμε την ολοκλήρωση των άλλων εργασιών. Πάλι ετοιμότητα είχαμε από αρχές του χρόνου. Κάθε υπηρεσία και πάνω της, κύριε Σκουλά. Εκτός τουριστική σεζόν αυτό το έργο. Αυτό όμως διαπιστώνω. Κάθε υπηρεσία και πάνω της, και δεν το λέω, δεν είναι προνήξη προς εσάς, αλλά κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να κάτσουν όλες οι υπηρεσίες μαζί και να προγραμματίσουν ένα έργο για να μην ταλαιπωρεί το κόσμος. Γιατί αυτό που περιγράφεται τώρα, η αλήθεια είναι ότι είναι τραγελαφικό. Ότι πρώτα η ΔΕΗ, μετά ο Δήμος, μετά η περιφέρεια και να περιμένουν οι κάτοικοι. Λοιπόν, από εβδομάδα λοιπόν θα πάμε και στο Κοκκινιχάνη. Για 1,5 χιλιόμετρο. Για 1,5 χιλιόμετρο. Ελπίζουμε στη συνέχεια να έχει ολοκληρωθεί το επόμενο για να το εκτελέσουμε. Και ας ελπίσουμε να μην πάρει άλλο τόσο το επόμενο 1,5 χιλιόμετρο. Είμαστε έτοιμοι.
Εμείς είμαστε έτοιμοι. Ωραία, ωραία, το κρατάμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Καλή συνέχεια, κύριε Σπουλά. Καλή σας ημέρα. Πάρα πολύ την ευχάριστη συνομιλία για την ενημέρωση την οποία αποδίδεται στον κόσμο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλημέρα.